Μια νέα εποχή ξεκινά για το ΤΕΙ των Ιωνίσεων, αφού το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας άνοιξε τις πύλες του για να υποδεχθεί τους νέους φοιτητές του. Μετά από ένα χρόνο εκτός μηχανογραφικού, το νέο πλέον Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας δέχεται και πάλι φοιτητές. Ναι, από τη Δευτέρα διεξάγονται οι εγγραφές αρκετά ομαλά. Η ροή των φοιτητών είναι έτσι, ομαλή, εξυπηρετούνται αρκετά γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από άλλες χρονιές και προφανώς είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που δεχόμαστε εκ νέου φοιτητές στο νέο τμήμα, το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Ως τώρα έχουν κάνει την εγγραφή τους 52 παιδιά και από τις συζητήσεις που είχαμε με τους υπεύθυνους μας είπαν ότι περισσότεροι από αυτούς θα μείνουν. Τι προβλέπετε εσείς για το μέλλον του τμήματος? Οι εγγραφές είναι από τις 15, από τη Δευτέρα δηλαδή, μέχρι και τις 26 του μήνα. Ήδη έχουν εγγραφεί πάνω από 50 φοιτητές σήμερα και αναμένουμε και τους υπόλοιπους μέχρι να φτάσουμε το νούμερο των 177 που περιμένουμε. Όντως, οι περισσότεροι φοιτητές δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι που ήρθαν εδώ, βλέποντας και τις εγκαταστάσεις μας βέβαια, και πιστεύω ότι οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία, θα παραμείνει εδώ και θα σπουδάσει στην Κεφαλονιά. Φέτος 2014-2015, πείτε μας δύο λόγια για την εισαγωγή της κόρης σας στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Εντάξει, έκανε μία προσπάθεια, ήταν μία από τις προτιμήσεις που είχε βάλει. Έπιασε τα μόρια αυτά. Είμαστε κοντά από εδώ, νησιώτες και εμείς από τη Ζάκυνθο, οπότε πιστεύω ότι είναι μία ευκαιρία καλή για αυτήν. Επομένως, θα μείνει να φοιτήσει. Φαντάζομαι ναι. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται επιτυχώς. Μέχρι τώρα έχουν εγγραφτεί 51 άτομα. Τα παιδιά από ό,τι λένε ότι θα συνεχίσουν και θα έρχονται στο ΤΕΙ. Προβλέψεις για τη φετινή χρονιά ποιες είναι? Θεωρώ ότι το καινούριο τμήμα, που έτσι όπως ονομάστηκε, Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία, είναι πάρα πολύ καλό και τα μαθήματα, τα καινούργια, έχουν προοπτικές να μάθουν τα παιδιά πράγματα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν τη Δευτέρα. Το νέο τμήμα έχει 170 εισακτέους. Έχουν έρθει μέχρι στιγμής 51 να γραφτούν και οι περισσότεροι θα μείνουν από ό,τι μας λένε για να παρακολουθήσουν τη σχολή. Βλέπεις λοιπόν ότι πιθανότατα να έχουμε ένα ισχυρό νέο πρώτο έτος? Έτσι δείχνουν όλα. Τα παιδιά που έχουν έρθει έχουν δείξει ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Το αντικείμενο το καινούριο με τα ψηφιακά μέσα έχει προοπτικές στην αγορά εργασίας με το αντικείμενο σπουδών το οποίο παρέχει. Και τα παιδιά τα περισσότερα θα μείνουν, οπότε περιμένουμε και μεγάλη απήχηση. Σαν πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών, πες μας δύο λόγια για το τι θα έλεγες σε ένα νέο φοιτητή. Θα σας πω αυτό που λέω και στα παιδιά, ότι θα ήθελα με βάση το καινούριο πρόγραμμα να μπω αυτή τη στιγμή στο ΤΕΙ. Το καινούριο πρόγραμμα είναι πολύ πιο ωραίο από το παλιό. Έχει πολύ πιο ενδιαφέροντα μαθήματα, μαθήματα τα οποία μπορούν να σου μάθουν πολλά πράγματα πάνω σε σύγχρονα μέσα. Και πάνω στο βασικότερο μέρος, τα social media. Έχει δύο μαθήματα το καινούριο πρόγραμμα σπουδών πάνω στα social media, τα οποία είναι το μέλλον.